Στην Έλενα Κρήτα, η οποία για πρώτη φορά μιλά μετά από το τραγικό σχόλιο που δέχτηκε στα social media για την υιοθεσία του παιδιού της, για την υιοθεσία του γιού της. Και μας μιλάει λοιπόν πρώτη φορά γι' αυτό, μας λέει, εξηγεί πόσο δύσκολος ήταν ο δρόμος μέχρι την υιοθεσία του παιδιού της και πώς ήταν η απόρριτη... Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν γνώριζα ότι είχε υιοθετήσει το παιδί της, αλλά να σου πω και κάτι, δεν μου αφορά. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάποιος μου συστήνει το παιδί, γενικότερα ακούω ότι αυτή η γυναίκα είχε ένα γιο. Αυτό δεν με αφορά να μάθω περαιτέρω. Όχι μόνο. Πώς το φέρνει στον κόσμο. Αυτό είναι ένα κρίτα. Δίνει πολύ λίγες συνεντεύξεις και ποτέ δεν είχε αναφερθεί σε τόσο πολύ προσωπικά πράγματα. Το κάνει πρώτη φορά τώρα μέσα από το podcast και είναι μια συνέντευξη που πραγματικά θα λατρέψουν οι γυναίκες, γιατί μιλάει και για το πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να περάσει τη διαδικασία. Δεν είναι συνέντευξη, εξομολόγηση κάνει, έτσι δεν είναι. Εξομολόγηση. Ωραία, για να το δούμε. Όταν υιοθετήθηκε ο Παύλος, είχαμε πει με τον άνδρα μου τότε, τον Κώστα Ρζόγλου, ότι θα κάνουμε μια απλή λιτή ανακοίνωση γιατί ήμασταν επώνυμοι και μετά θα ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό ο ίδιος ο Παύλος όταν κλείσει τα 18 του χρόνια και εάν θέλει. Όταν έγινε αυτό ο Παύλος δεν ήθελε. Είναι κάτι το οποίο έχει επιλέξει να μην το αναφέρει δημόσια, είναι κάτι το ξέρουν όλοι. Ο ίδιος ήξερε την αλήθεια από τότε που ήταν 5 χρονών, όπου με την βοήθεια μιας πολύ καλής παιδοψυχολόγου του είπαμε αυτά που έπρεπε να του πούμε. Όταν ήμουν πολύ νέα, πρέπει να ήμουν περίπου 18, είχα κάνει μία άμβλωση. Η άμβλωση αυτή μου προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα μετά να μην μπορώ να γίνω μητέρα. Τότε με τον Κώστα πήγαμε και κάναμε μία εξωσωματική γονιμοποίηση, μία διαδικασία την οποία προσωπικά, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, τη βρήκα αφόρητη, τη βρήκα επώδυνη. Όταν λοιπόν η πρώτη εξωσωματική δεν πέτυχε και ο γιατρός μας είπε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θα κάνουμε άλλη μία το πολύ δύο και θα μείνω έγκυος, τα βάλαμε κάτω και αποφασίσαμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην υιοθεσία που ήταν ίσως και το πιο υπέροχο πράγμα που έγινε στη ζωή μου. Όταν σήκωσα για πρώτη φορά το γιώκα μου στην αγκαλιά μου, σαν να γύρισε ο κόσμος ανάποδα, παιδιά. Μου είναι αδύνατο να περιγράψω το συναίσθημα αυτό, πώς φώτισε το σύμπαν, πώς γέμισε η κοινή μας κρεβατοκάμαρα γέλια και κλαματάκια. Αυτό το παιδί, αυτή τη σχέση, αυτή την ιερότητα της υιοθεσίας, ήρθαν κάποια καθάρματα και προσπάθησαν να την τζακίσουν. Δεν θα τους περάσει, δεν θα περάσουν ούτε τα ψεύδι, ούτε οι συκοφαντίες τους. Θα το φτάσουν μέχρι το τέλος αυτή τη φορά, για να μάθουν μερικοί πως δεν είναι για να παίζεις θέματα τόσο μεγάλα, τόσο σπουδαία όπως αυτό. Παιδιά, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σοκαρίστηκα με την ειλικρίνεια που μίλησε και αυτήν την εξομολόγηση, γιατί κάποια θέματα είναι λίγο ταμπού. Μίλησε για μια άμβλωση που είχε στα 18. Η αλήθεια είναι ότι όταν μεγαλώνεις σε ηλικία και μπορεί έτσι να δυσκολεύεις λίγο να κάνεις ένα παιδί, πολλοί γιατροί ρωτάνε, έχεις κάνει άμβλωση στο παρελθόν, γιατί αυτό, όχι, δεν είμαι γιατρός, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ίσως επηρεάσει μια μελλοντική κοίηση. Μίλησε για τη δυσκολία της εξωσωματικής, που δεν τολμούν πολλές γυναίκες να το κάνουν, διότι πολλές φορές και οι γιατροί σου λένε ότι είναι κάτι απλό, είναι κάτι ψυχοφθόρο. Δεν έχω κάνει εξωματική, όμως έχω πάρει τις αντίστοιχες ορμόνες εξωματικής για να κάνεις διαδικασία της κατάψυξης, mm-hmm. που είναι οι αντίστοιχες ορμόνες, ειδικά όταν δεν έχεις καλούς δείκτες γονιμότητας, σε μπουστάρουν αρκετά. Οπότε είναι, σε κάποιες γυναίκες είναι ένα ψυχοφθόρο όλη αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Και όταν μετά δεν πιάσει, θέλει πολύ μεγάλη δύναμη για να ξαναμπεί στη διαδικασία να κάνεις και τη δεύτερη εξωματική. Και ψυχική και οργανική. Και το πιο συγκινητικό από αυτά που είπε είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα που κάνει η ζωή μου είναι η υιοθεσία του παιδιού μου. Yeah. Δεν θα αφήσω κανένα κάθαρμα τζακίσει. Δεν έχω λόγια. Δεν χωράει σχόλιο σε αυτό. Ο λόγος και η δημιουργία της Έλενας στον χώρο είναι πολύτιμος λίθος. Είναι δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα αυτό που έβγαλε και πολύ συνέστημα, είναι και όλη η κριτική που κάνει στα πράγματα. Ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ έξυπνος και πολύτιμος να ακούγεται ένας τέτοιος λόγος. Είναι πολύτιμο μέσα σε μια γενικότερη σαβούρα που υπάρχει, ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο. Γεια σου Έλενα, είσαι καταπληκτική.
Αν με επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο μόνο, αυτό που είπε τώρα η κυρία Κρήτα, ότι ουσιαστικά δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα, μίλησε πρώτη φορά τώρα και ότι ο Παύλος του είχε πει ότι αν θέλει θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά τα 18. Θυμάμαι λοιπόν τότε, γιατί και εγώ ξεκινούσα, έχουμε πάρει πολλές φορές την κυρία Κρήτα όταν είχε αποκτήσει το γιο της μαζί με τον Κώστα Ρζόγλου, για να κάνουμε αυτές τις που λέμε τα family, τις φωτογραφίσεις που είναι οικογενειακές. Και έχουμε χρησιμοποιήσει και διάφορα επιχειρήματα ότι θα ήταν ένα ωραίο αναμνηστικό για την οικογένειά σας. Θυμήθηκα λοιπόν τώρα από τα λόγια της ότι μου είχε πει αυτό ακριβώς, ότι ο γιος μου θα επιλέξει ο ίδιος αν θέλει να βγει, να μιλήσει, να φωτογραφηθεί μετά τα 18 του. Δηλαδή, για να είναι και το παιδί είναι η δικιά του θέση ότι δεν θέλει. Δεν είναι. Εξαιρετική. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια άλλη αφιότητα, μιας και μιλάγαμε για τις οικοφαντίες υιοθεσίας.